Πόσοι Άγιοι Ανάργυροι υπάρχουν και ποιοι είναι? Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι στην πραγματικότητα 20. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 3 ζεύγια Αγίων Αναργύρων που φέρουν το ίδιο όνομα. Δηλαδή, οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, τους οποίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σε διαφορετικές μέρες του έτους. Όλοι τους ήταν ξεχωριστά πρόσωπα και έζησαν διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τους ονομάζουμε ανάργυρους γιατί όλοι είχαν την ιατρική επιστήμη ως μέσο θεραπείας και θαυμάτων και για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά το μόνο μεταλαμπάδευαν την πίστη στο Χριστό. Τα 3 ζεύγια Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Πρώτο. Είναι τα αδέλφια κατά σάρκα Κοσμάς και Δαμιανός από τα μέρη της Ασίας, γη της ευσεβούς Θεοδότης, οι οποίοι γιάτρευαν τους ασθενείς χωρίς να παίρνουν χρήματα ή δώρα. Ζούσαν ενάρετα με μεγάλη φιλανθρωπία και ακτιμοσύνη, κάνοντας πολλά θαύματα και κοιμήθηκαν στην πόλη Φερεμάν της Ασίας. Η μνήμη τους γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου. Με το ίδιο όνομα είναι και οι εκ της Ρώμης Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που ήταν και αυτοί γιατροί και θεράπευαν χωρίς να πληρώνονται τους ασθενείς, θαυματουργώντας και διδάσκοντας την πίστη στον Χριστό, οι οποίοι μαρτύρησαν δια λιθοβολισμού το 284 και η μνήμη τους γιορτάζεται την 1η Ιουλίου. Το άλλο ζεύγος είναι Κοσμάς και Δαμιανός από την Αραβία και έζησαν επί του διώκτη Διοκλητιανού. Ήταν γιατροί και αυτοί που θεράπευαν σε διάφορες πόλεις και χωριά τους ασθενείς και δίδασκαν τον χριστιανισμό. Αφού συνελήφθησαν και υποβλήθηκαν σε διάφορα μαρτύρια, καρφώθηκαν σε σταυρό και κατόπιν αποκεφαλίστηκαν. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 17 Οκτωβρίου. Ας δούμε τώρα εντάχει και όλους τους Άγιους Ανάργυρους κατά σειρά χρονολογικής γιορτής μέσα στο έτος. 31 Ιανουαρίου. Άγιοι Κύρος και Ιωάννης. Συνμοναστές, μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό. 1η Φεβρουαρίου. Άγιος Τρίφωνας. Ήταν αρχικά βοσκός Χινών, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε το 250 επί αυτοκράτορα Δεκίου. 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Ιουλιανός μαρτύρησε το 284. 11 Μαΐου. Ο Άγιος Μόκιος. Από τη Ρώμη κι αυτός. Ιερέας και γιατρός, αποκεφαλίστηκε επί Διοκλητιανού τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. 20 Μαΐου. Ο Άγιος Θαλέλεος. Καταγωγή από τον Λίβανο της Φινίκης, τον συνέλαβαν και μετά από βασανιστήρια πολλά, αποκεφαλίστηκε το 284. 27 Ιουνίου. Άγιος Σαμψών. Καταγωγή του Ηρώμη. Χειροτονηθής ιερέας στην Κωνσταντινούπολη. Θεράπευσε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και εκείνος του έκτισε ξενώνα για φιλοξενία αναξιοπαθούντων. Κοιμήθηκε ειρηνικά. 1η Ιουλίου. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός. Μαρτύρησαν το 284 στη Ρώμη. 26 Ιουλίου. Άγιος Παντελεήμονας. Καταγόταν από την Οικομίδια. Αποκεφαλίστηκε το 305 μετά Χριστόν. Επίσης 26 Ιουλίου ο Άγιος Ερμόλαος, καταγωγή από την Οικομίδια, ιερέας και γιατρός, αποκεφαλίστηκε το 306. 12 Αυγούστου, Άγιος Ανίκητος, μαρτύρησε στην Οικομίδια το 288. 16 Αυγούστου, Άγιος Διομήδης. 16 Οκτωβρίου, Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός. Ήταν από την Αραβία γιατροί και πήγαν στη Λυκία, ομολόγησαν τον Χριστό και μαρτύρησαν. Επίσης, Άγιοι Λεόντιος και Άνθυμος ήταν αδελφοί εξαίματος των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού,
Ακολούθησαν τα αδέλφια τους στη Λυκία, όπου μαρτύρησαν μαζί τους. Και 1η Νοεμβρίου, Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που καταγόντουσαν από τη Μικρά Ασία. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.